Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Εκοζίν, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για την διατροφική ζώνη. Είναι το διατροφικό μοντέλο που ακολουθούν πιστά οι περισσότεροι αστέρες του Hollywood και γι' αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, και γι' αυτό έχουν αυτά τα ωραία και καλλίγραμμα σώματα και έχουν αυτά τα πρόσωπα που βγάζουν λάμψη, υγεία, ευεξία και ομορφιά. Είναι όλες οι μελέτες που βγάζουν τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο καταλήγουν στο ότι στη διατροφή μας θα πρέπει να έχουμε τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο για να έχουμε την υγεία μας. Επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο και πάλι τη διατροφική ζώνη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα και μείνετε κοντά μας γιατί θα έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που κατάφεραν με τη διατροφική ζώνη να ξεπεράσουν σοβαρές ασθένειες όπως την παχυσαρκία, την κακυχεξία, τον διαβήτη τύπου 2, την ψωρίαση, την κατάθλιψη που είναι μάστιγα σήμερα στις μέρες μας, κυρίες και κύριοι, και πολλές άλλες νοσηρές ασθένειες. Ας καλησπερίσουμε όμως τον ειδικό εφαρμογών διαιτητικής, σύμβουλο και πρόεδρο διατροφικής ζώνης Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλώς σε βρίσκω και πάλι, Τόνια μου. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι και εσύ στην ευεξία. Κάθε έτσι. Μέρα και περισσότερο, θα έλεγα. Κάθε μέρα και περισσότερο. Ναι. Στην αρχή είναι δύσκολο. Θα πρέπει να το πω και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Στην αρχή είναι δύσκολο. Αντιδράει ο οργανισμός. Ξέρεις, για να κάνεις ένα Ολυμπιακό ρεκόρ και να σε δείχνει ο κόσμος και να λέει πω, πω, τι έκανε, φυσικά είναι δύσκολο. Οτιδήποτε κάνουμε είναι δύσκολο. Οτιδήποτε σωστό είναι δύσκολο. Ο εύκολος δρόμος δεν οδηγεί σε κάτι σωστό. Βέβαια, σίγουρα. Έτσι. Και εθίζεται ο οργανισμός μας από αυτές τις τροφές που δημιουργούν προβλήματα σε γενικές δράμες, κύριε Δρακόπουλε, έτσι δεν είναι? Δεν θα πει τίποτα και σε λίγο θα τα πούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να δούμε πολλά βίντεο με τους αστέρες του Hollywood. Θα έχουμε λίγο glamorous και όχι μόνο. Λοιπόν, το περιοδικό Υγεία και Οικολογία, φίλοι μου. Υπάρχει παντού. Ορίστε. Όλοι να το πάνε να το διαβάσετε. Να ενημερωθείτε. Γενικά για την υγεία σας, ευεξία σας και αντιγύρασή σας. Μέσα αρθρογραφώ εγώ η μεγαλύτερη διατροφική έρευνα που έγινε στον κόσμο για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Σε αυτή την έρευνα, γιατί προηγουμένως λέγαμε για τα παιδιά. Τα κριτικόπουλα. Πες το. Ναι, πραγματικά αυτό είναι λυπηρό, κύριε Δρακόπουλο, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ λυπηρό να διαβάζουμε έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει, οι οποίες δηλώνουν ότι τα κριτικόπουλα από ηλικίας 13 έως 17 ετών κατέχουν την πρώτη θέση παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό οι γονείς ας προσκαλέσουν τα παιδιά τους να δουν όλοι μας την εκπομπή. Είναι πολύ ωραίο τα παιδιά ηλικίας 10, 11, 12 χρονών, όταν ξεκινάνε την ζωή τους, να ξέρουν τι είναι η πρωτεΐνη, τι είναι ο υδατάνθρακας, τι είναι το γλυκαιμικό φορτίο, ποιες τροφές είναι ωφέλιμες για τον οργανισμό τους, ποιες βλάπτουν τον οργανισμό τους. Και αν μη τι άλλο, ας μην τα αφήνουμε τα παιδιά εκτεθειμένα σε αυτή την τεράστια βιομηχανία κακών τροφών και πλαστικών τροφών, τροφίμων, τα οποία μόνο ζημιά μπορούν να κάνουν στον οργανισμό μας και τίποτε άλλο, και μας βομβαρδίζουν και καθημερινά, μικρούς και μεγάλους. Ας διδάξουμε λοιπόν τα παιδιά μας να έχουν μια καλή, σωστή διατροφή για να στηρίξουν και να δομήσουν ένα δυνατό και υγιή οργανισμό, το οποίο βέβαια θα τους βοηθήσει και στο σχολείο, κύριε Δρακόπουλε, έτσι δεν είναι? 100% θα είναι καλύτεροι μαθητές, θα προσαρμόζονται καλύτερα, δεν θα κοιμούνται στην τάξη, γιατί νομίζουμε εμείς ότι τα παιδιά μας κάποια στιγμή που έχουν αδυναμία συγκέντρωση, και δεν το ξέρουμε ότι έχουν αδυναμία συγκέντρωση, νομίζουμε ότι είναι τεμπέλικα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτή τη μεγαλύτερη διατροφική έρευνα στον κόσμο, φίλοι μου, έγινε και διατροφική έρευνα για τα παιδιά. Τι έδειξε αυτή η διατροφική έρευνα? Από τις 772 οικογένειες, τα 827 ήταν παιδιά από 5 έως 17 ετών. Τι έδειξε αυτή η έρευνα? Ότι για να ρυθμίσετε την παχυσαρκία σας θα πρέπει να κάνετε διατροφική ζώνη. Η μεγαλύτερη έρευνα που έγινε στον κόσμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 μέχρι το 2009. Υπάρχει στο περιοδικό Υγεία Οικολογία. Λοιπόν. Μα όλες οι μελέτες, κύριε Δρακόπουλε, καταλήγουν τελικά στη διατροφική ζώνη. Τουλάχιστον από ό,τι είδα και εγώ, ας πούμε, από διάφορα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Του διάβασα. Πέστε μας λίγα πράγματα τώρα για τη διατροφική ζώνη, να μας ακούσει. Έτσι. Καταρχάς, θα ακούσουμε τον ιδρυτή πώς ξεκίνησε αυτή η διατροφική ζώνη. Πώς ο ιδρυτής ξεκίνησε τη διατροφική ζώνη? Ο ιδρυτής της διατροφικής ζώνης, ο Dr. Barry Sears, ήταν ερευνητής
Και μάλιστα στη βιοχημεία ερευνητής είχε δικιά του βιοχημική έδρα. Έδρα στη βιοχημεία. Και άφησε την έδρα του γιατί ανακάλυψε το διατροφικό πρόγραμμα της διατροφικής ζώνης. Αλλά ας τον ακούσουμε τον Barry Sears τι έχει να μας πει. Hello, Dr. Sears. We are well, but we are actually ready to ask you a few questions and ready to listen your answers because you're the worldwide known doctor for the diet. And omega-3, of course, yes. The food supplement, yes. Okay, doctor, let's start me to ask you a question. How did you enter into diet research? What inspired you, actually? What inspired me was my family history, a family history of premature cardiovascular death. My father was an Olympic athlete. He died in his early 50s, as did his brothers of heart disease. They all died of heart disease, as did my grandfather. So I knew some 30 years ago that I carried the same genes they did that predisposed me to an early death from heart disease. I knew I couldn't change my genes, but I somehow could change their expression. And that let me develop the zone diet, not as a diet for weight loss, but as a diet that changed my genetic expression and therefore controlled my future. You believe that hormones and the genes, yes, are playing the important role in gaining weight or being healthy? There's no question. People who basically gain weight are genetically predisposed to, as like are people who basically develop diabetes, heart disease, cancer, and Alzheimer's. So for those people who have those genes, they're turned on by inflammation. Not the inflammation that hurts, but the inflammation that's below the perception of pain. And since there's no pain, you don't recognize it's there. And it builds up over years, if not decades, until there's enough inorganic damage, we call it diabetes, or obesity, or heart disease, or Alzheimer's or cancer. So again, if you have that genetic predisposition, then you can't change those genes. If you have the genes to become overweight, you can't change them, but you can change their expression. You can turn them down, you can silence them, not by some drug, but by a diet that controls inflammation. So I'm trying to understand, if a person genetically predisposed to be overweight and obesity, so he can be healthy? Okay. Well, one of our patients is the heaviest man in the world at 560 kilograms. No matter how fat you are, you cannot be as fat as Manuel Uribe in Monterrey, Mexico. And we met Manuel. He said, we think we know what your problem is. It's not that you're morally inferior. It's not that you're weak-willed. You're simply inflamed. He said, it can't be that simple. I said, it is. So we put them on the zone diet, and within 3 days, he was no longer hungry. For the first time in his entire life, I'm free of hunger. Now, was it great motivation? No, we had just changed the levels of the hormones in his body, and that had basically now changed the response of the brain to hunger and satiety. And if you're not hungry, cutting back calories is pretty simple. Well, since that time, Manuel's lost about well over 200 kilograms of weight. He still has another 200, maybe 220 kilograms to go. But even at 400 kilograms, he's one of the healthiest men in Mexico. His blood cholesterol is perfect. His blood pressure is that of a teenager. His blood sugar is perfect. It's impossible to make him any more healthy. Είδατε λοιπόν, θα θέλατε κύριε Δρακόπουλε να μας πείτε κι εσείς τι είναι η διατροφική ζώνη και να πείτε λίγο για τις πρωτεΐνες, τον υδατάνθρακα και το γλυκαιμικό φορτίο. Η διατροφική ζώνη είναι η φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού κατά την οποία η τροφή ρυθμίζει τις ορμόνες μας. Ο υδατάνθρακας ρυθμίζει την ορμόνη την ινσουλίνη, η πρωτεΐνη ρυθμίζει την ορμόνη την γλυκαγόνη και το λίπος ρυθμίζει τα οικοσανοειδή. Είναι λοιπόν η φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού κατά την οποία οι ορμόνες μπαίνουν σε μία ζώνη. Αυτή η ζώνη δεν πρέπει να είναι ούτε ψηλή ούτε χαμηλή. Πρέπει να είναι στο κέντρο. Ρυθμίζοντας λοιπόν τις ορμόνες μας, έχουμε ευεξία, υγεία, αντιγύρανση. Πρέπει να ρυθμίσουμε την πρωτεΐνη με το γλυκαιμικό φορτίο της τροφής.
Είναι αυτό που καταλήγουν πλέον όλες οι μελέτες παγκοσμίως. Όλες οι μελέτες παγκοσμίως. Θα θέλατε να μας πείτε τι κάνει το άμυλο. Το άμυλο είναι μέρος του υδατάνθρακα, δεν είναι? Τι κάνει το άμυλο, ποιες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσει το άμυλο στον οργανισμό ενός ανθρώπου? Γιατί το άμυλο είναι καθημερινή ανάγκη πλέον στη διατροφή μας. Το άμυλο τι είναι? Η πατάτα, το μακαρόνι, το ρύζι, το ψωμί, αυτά δεν είναι, κύριε Δρακόπουλε? Έτσι, μπράβο. Παλιά λέγανε ότι οι υδατάνθρακες χωρίζονται σε απλούς και σε κακούς και σε σύνθετους. Έτσι. Το 1900 και είδανε λοιπόν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Να πω την ιστορία. Το 1980 ο Dr. Jenkins από το Πανεπιστήμιο του Καναδά έκανε έρευνα για τους υδατάνθρακες και ανακάλυψε το γλυκαιμικό δείκτη. Γλυκαιμικός δείκτης είναι με τι ταχύτητα εισχωρεί ο υδατάνθρακας στην κυκλοφορία του αίματος. Πήρανε λοιπόν 50 γραμμάρια τροφής, 50 γραμμάρια υδατάνθρακες στις πατάτες, 50 γραμμάρια από το μακαρόνι κτλ. Και είδανε με τι ταχύτητα εισχωρεί στην κυκλοφορία του αίματος. Όσο πιο γρήγορα εισχωρούν στην κυκλοφορία του αίματος και όσο πιο ψηλά ενεργοποιεί το ινσουλίνη, τόσο πιο ψηλό γλυκαιμικό δείκτη είχε. Που αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Έτσι. Εδώ δεν τελείωσε. Πέρασε λοιπόν ο καιρός και πράγματι είδανε ότι και εδώ δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και εκεί ανακαλύφθηκε το γλυκαιμικό φορτίο. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα? Γιατί? Διότι η πατάτα εισχωρούσε στην κυκλοφορία του αίματος πιο γρήγορα από τη ζάχαρη. Πιο γρήγορα φίλημα από τη ζάχαρη. Δηλαδή, έτσι, κύριε Δρακόπουλε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που για πρώτη φορά άνοιξε την τηλεόραση του και δεν έχει ξανακούσει για τη διατροφική ζώνη. Έτσι. Όποιος κόψει, ας πούμε, το άμυλο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα ξεπεράσει κάποιες τυχόν ασθένειες που τον τυρανάνε αυτή τη στιγμή? Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω. Θα ξεπεράσει από τα προβλήματα υγείας του. Μάλιστα. Λοιπόν. Πολύ ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Πολύ, πολύ ξεκάθαρο και τελείωσε. Και όποιος έχει αντίθετη γνώμη, ας μας πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι διατροφολόγος, μπορεί να είναι διαιτολόγος. Ας πάρει τηλέφωνο και ας μας πει τη γνώμη του, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά μισή φέτα ψωμί, μία πυρουνιά μακαρόνια, μία πατάτα, δεν μας ενοχλεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα που έκανε είπε το εξής: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία μικρή ποσέτα μακαρόνια, αλλά να είναι αλτέντε και να τα φάτε παγωμένα. Α, γιατί όχι? Η έρευνα Διογέννης. Γιατί όχι ζεστά? Παγωμένα, παγωμένα. Θα σφίξει ο υδατάνθρακας και θα μπει γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος. Δεύτερο, μπορείτε να φάτε πατάτες, αλλά όχι ψητές. Βραστές και μάλιστα παγωμένες. Για να σφίξει ο υδατάνθρακας να μπει γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος. Μα ποιος θα φάει αυτό τον υδατάνθρακα? Ουδής. Όταν ο υδατάνθρακας μπει γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος, κύριε Δρακόπουλε, τι γίνεται εκείνη την ώρα? Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η ινσουλίνη χτυπάει κόκκινο, ναι, και ώσπου να κατεβάσει η ινσουλίνη τη γλυκόζη του αίματος, δεν γίνεται τίποτα στον οργανισμό μας. Δουλεύει η μηχανή, δηλαδή full speed, που λέει. Μπράβο. Μπράβο. Είναι σε στρες ο οργανισμός μας, δηλαδή. Και για να το δει ο κόσμος τι καταστροφές κάνει το άμυλο, κοιτάξτε, φίλοι μου, το επόμενο βίντεο. Για να το βάλουμε να το δει ο κόσμος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από το χώρο της ιατρικής. Σε επαναστατική ιατρική ανακάλυψη, λοιπόν, από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι κατέληξαν στο ρόλο που διαδραματίζει ένα ένζυμο στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Στόχος των επιστημόνων πλέον η δημιουργία ενός νέου φαρμάκου στη μάχη κατά του καρκίνου. Σημαντικό βήμα προόδου στη μάχη κατά του καρκίνου έκαναν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ανακάλυψαν το ρόλο που παίζει ένα ένσημο στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων καταναλώνοντας γλυκόζη. Βρέθηκε λοιπόν ότι για να το κάνουν αυτό χρειάζονται την παρουσία ή την ενεργοποίηση ενός καταλύτη ενζύμου, ο οποίος τους βοηθά να στρέφουν όλη αυτή τη διαδικασία και προς την επιτάχυνση του πολλαπλασιασμού τους, αλλά ταυτόχρονα να ελαττώνουν και όλες τις άλλες ανάγκες τους. Η γλυκόζη είναι απαραίτητη για τα καρκινικά κύτταρα. Εάν δεν έχουν γλυκόζη και αν δεν τη μεταβολίζουν σωστά, δεν μπορούν να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα. Άρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο καρκίνος. Δυσάρεστα τα νέα για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας από ερευνητές του Ινστιτούτου Φαρμακολογικών Ερευνών Μάριον Έγκρι στο Μιλάνο. Αφού μελέτησαν 2.300 Ιταλούς επί 12 χρόνια, κατέληξαν ότι τα πιο διάσημα πιάτα της ιταλικής κουζίνας, όπως η πίτσα και τα μακαρόνια, ενδέχεται να ενοχοποιούνται για την εμφάνιση καρκίνου στους νεφρούς.
Η κατανάλωση μακαρονιών και ρυζιού σε μεγάλες ποσότητες, καθώς φαίνεται, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου κατά 30%. Η κατανάλωση ψωμιού διπλασιάζει τις πιθανότητες να νοσήσουμε από καρκίνο των νεφρών. Ομοίως και η κατανάλωση πίτσας. Ένοχη η ουσία που καταδικάζει τα ιταλικά πιάτα είναι η υψηλή συγκέντρωση άμυλου σε πολλά δημητριακά και η υπερευαισθητοποίηση χημικών ουσιών από την ινσουλίνη. Λοιπόν, πρόσεξε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κύριε Δρακόπουλε. Η γλυκόζη είναι το άμυλο. Που ακούσατε γλυκόζη. Ναι. Όσο πιο πολύ άμυλο έχουμε στην κυκλοφορία του αίματος, τόσο πιο πολύ γλυκόζη έχουμε. Γιατί? Διότι το άμυλο ενεργοποιεί ένα ένζυμο, το 5-δέλτα δεσατουράση, που με τη σειρά του ενεργοποιεί το ραχιδονικό οξύ. Και όσο περισσότερο ραχιδονικό έχουμε στην κυκλοφορία του αίματος ή μέσα στο λιπόδι ιστό, τόσο περισσότερες έχουμε εστίες φλεγμονής. Οπότε, κύριε Δρακόπουλε, με τη σωστή διατροφή και αν κόψουμε το άμυλο, μπορούμε να ξεπεράσουμε ασθένειες όπως η κατάθλιψη ή όπως ο διαβήτης. Διαβήτης. Αλλά μην τα πούμε τόσο σκληρά. Κοίταξε, ναι. Η διατροφική ζώνη, να το πούμε μία και έξω. Δεν λέει όχι στην ιατρική. Δεν λέει όχι στα φάρμακα. Όποιος κάνει διατροφική ζώνη θα βοηθήσει τα φάρμακα να έχουν λιγότερες παρενέργειες και να τα παίρνουν οι ασθενείς σε μικρότερες δόσεις και έτσι να βλέπουν και θεραπεία. Και να μπορεί και ο οργανισμός να αυτοϊαστεί πλέον. Βεβαίως. Λοιπόν, Τόνια μου. Λοιπόν, πέστε μας, κύριε Δρακόπουλε, τώρα με την κατάθλιψη. Ξέρω ότι στο Extreme Makeover στην Κύπρο που το έχετε αναλάβει αποκλειστικά εσείς, έχετε πολύ μεγάλο fan club και έχετε βοηθήσει πραγματικά κόσμο που έπασχε από πολύ σοβαρές ασθένειες. Θα τα δούμε όπως τώρα. Όπως η κατάθλιψη. Θα τα δούμε τώρα ζωντανά. Και η κατάθλιψη έτσι. Είναι μια μάστιγα. Για να εξηγήσω τον κόσμο, στην Κύπρο έχει γίνει μια υπερπαραγωγή και το έχουμε ονομάσει Extreme Makeover. Δηλαδή τους πιάνετε χοντρούς άσχημους και άρρωστος και τους κάνετε ωραίους. Είναι η καλύτερη δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Κύπρο, η Ελίτα Μιχαηλίδου. Ναι, ναι. Έτσι. Και πρωτοστάτησε για να κάνουμε το Extreme Makeover. Αν δεν ήταν η Ελίτα Μιχαηλίδου θα κάνουμε και εμείς το Extreme Makeover. Έτσι. Στο Extreme Makeover ο διαιτολόγος είμαι εγώ. Πολύ καλά. Αν πάει καλά, δεν θα πει τίποτα πάει καλά. Δείξτε μας μερικά στιγμιότυπα. Για να δούμε λοιπόν στιγμιότυπα. Καταρχάς. Έτσι. Να δείξουμε λίγο Extreme Makeover. Πάμε να το δούμε. Να μας πεις, Άντρη, πριν πάμε στην κυρία Χριστοφή, ποια είναι η κυρία που, από την ομάδα μας. Από είναι την... η κυρία Μαρία Ταμένου. Γεια σας, κυρία Ταμένου. Για να την Γεια δούμε. Σας. Ναι. Γεια σας, κυρία Λίτα μου. Πώς πάμε πρώτα απ' όλα από διατροφή. Πώς πάμε από διατροφή. Από διατροφή ξαναγεννήθηκα. Γιατί, τι κάνατε διαφορετικό. Ο κύριος Δρακόπουλος με έκανε... Ήμουν νεκρή και με ανάστησε. Μιλάτε τώρα από μετρήσεις αίματος, μιλάτε από διάθεση, μιλάτε είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας. Όχι, από ένα δυστύχημα που έπαθα, έχασα τα κιλά μου και δεν ήθελα να ζω. Ναι. Τώρα όμως είμαι ευτυχισμένη. Άρα είχατε ξανά ζωή. Είχατε και πεσμένη διάθεση δηλαδή. Ναι, έπαθα και καταθλίψη. Ναι. Ωραία, τώρα κοντά τώρα μας... Ξεπέρασα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται πάλι τον εαυτό σας. Για να δούμε λίγο. Και πάλι κοντά σας με τη διατροφική ζώνη και προηγουμένως βλέπαμε ένα βίντεο με μια κυρία η οποία είχε κατάθλιψη και καχεξία. Η λεγόμενη νευρική ανορεξία είναι, κύριε Δρακόπουλε. Βεβαίως, βεβαίως. Για πέστε μας λίγο για αυτή την περίπτωση. Τη συνέβη κάτι στη ζωή της και σταμάτησε να τρώει. Έπαθε κατάθλιψη, πρώτα κατάθλιψη, μετά σταμάτησε να τρώει, μπήκε στην καχυξία και άρχισε ο οργανισμός της για να επιβιώσει, επιβίωνε μέσα από το μυϊκό ιστό. Όταν ήρθε σε μένα ήταν 46-47 κιλά. Είχε πάει στους γιατρούς, δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα και μπαίνοντας διατροφική ζώνη άκουσε τα αποτελέσματα. Ξαναγεννήθηκε η κυρία. Ναι, βέβαια. Και έτσι, αναφέρεται σε γιατί εσάς... τα μυστικά. Είναι μέσα στη διατροφική ζώνη και τα μυστικά τα ξέρω μόνο εγώ. Τελείωσε. Θα ακούσετε και άλλα παραδείγματα σε λίγο από το Extreme Makeover που οι ίδιοι τα αναφέρουν στην εκπομπή με την Ελίτα. Δείξτε μας μερικά. Λοιπόν, είδα και προηγουμένως για την ελκώδη κολίτιδα. Κάτσε να δείξουμε και άλλο ένα στιγμιότυπα. Πριν πω κάτι, η κυρία
πράξης είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο όταν ήρθε σε μένα. Πολύ σοβαρό αυτό, κύριε Δρακόπουλο. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν την κυρία Πράξης και μάλιστα το ψυχιατρίο στην Κύπρο λέγεται Αθαλάσσα. Έτσι. Για να δούμε τώρα η κυρία Πράξης τι έχει να μας πει. Τροφική ζώνη. Το θέμα της τροφικής ζώνης. Είχατε κάποιο πρόβλημα με τα κιλά? Με όλους τους γιατρούς που είδατε, πώς θα... Ναι. Καλησπέρα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας που ντύσετε τα χέρια σας να μας δώσετε ένα μεγάλο χαμόγελο. Ευχαριστούμε. Και τι να σας πω, είναι μεγάλη αλλαγή ψυχή, σώμα, εμφάνιση, τα πάντα. Έχασα 21 κιλά μέχρι τώρα. Μα πότε πρόλαβε, Άντρι, μπράβο της. Πότε προλάβατε και χάσατε τόσα κιλά? Από τότε που ξεκινήσατε το πρόγραμμα τα χάσατε? Ναι. Μπράβο. Μαζί με τον κύριο Δρακόπουλο ξεκίνησα δίαιτα, γυμναστικές. Μεγάλη αλλαγή ψυχική σώμα, είχα πρόβλημα ψυχολογικά. Μπορώ να πω ότι είμαι καλύτερα από ποτέ. Δεν σαν να πέσω ποτέ στην αυτή τη πρόβλημα ψυχολογικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και μαζί εμένα είναι και η οικογένειά μου, τα παιδιά μου που βλέπει αυτές τις αλλαγές. Αν υπάρχει πρόβλημα, σημαίνει υπάρχει πρόβλημα και στο σπίτι. Άντρι. Μαζί εμένα που κάνω αυτές τις αλλαγές, κάνει και την οικογένειά μου ένα μεγάλο χαμόγελο, ένα μεγάλο ευχαρίστηση στην οικογένειά μου, τα πάντα. Σας στείλω πολλούς χαιρετισμούς του κυρίου Δρακόπουλου που μας είπε ότι αν είμαι εμείς καλά, να είναι και η οικογένεια μας καλά. Στόχος μου είναι ακόμα 20 κιλά βάρος να χάσω και μαζί με αυτά και λοιπόν, άλλες αλλαγές Άντρι, που να μας κάνει η κυρία Παπασάβα. Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Μόνο μια ερώτηση με μια μικρή απάντηση. Ήταν εύκολο για την ίδια να ακολουθήσει αυτή την φόρμουλα του δόκτωρα Μπαρισίας? Είναι μια ιδιαίτερη διατροφή, δεν είναι για όποιον, αν νομίζει εύκολα. Δηλαδή το λέμε και το ξαναλέμε, παρόλο που όσοι την έχουμε ακολουθήσει, αισθανόμαστε θαυμάσια. Κυρία Σορσέτα, ρωτάει, πόσο εύκολο είναι για σας να ακολουθήσετε αυτή τη φόρμουλα του Μπαρισίας μέσα από το... Πρέπει να ξέρει κάθε ένα άτομο για να ξεκινήσετε, πρέπει πρώτα να είσαι έτοιμη ψυχολογικά, να είσαι έτοιμη για αλλαγές και αυτό το πρόγραμμα παρακολουθώ το άνθρωπο, το αγάπη που έχει σαν το άνθρωπο προς το άνθρωπο. Το κάνει εύκολα, ρε Άντρι, να μας πει δύο λόγια, το κάνει εύκολα. Δεν μας απαντά. Το κάνει εύκολα, δηλαδή στριμώχτηκε να το ακολουθήσει. Με χαμόγελο, χωρίς καμιά πρόβλημα, ξεκινώ το πρωί και ξεκινώ το πρωί με τη διέτα μου και νιώθω τόσο ωραία που δεν νιώθω ούτε στα 18 μου. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι είχε κατάθλιψη η κυρία Πράκης. Να δω. Ναι, είχε κατάθλιψη. Είχατε κατάθλιψη? Ναι, είχαμε 10 χρόνια ψυχολογικό πρόβλημα. Όμως, αυτό το στιγμή είμαι πολύ καλά και σας ευχαριστώ. Εμείς την ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε, Άντρι μου, να δούμε και τα μαλλιά και τη συνέχεια των μεθόδων που ακολουθούνται, έτσι. Λοιπόν, κάποια λόγια για την κυρία Πράκης που είναι ενθουσιασμένη. Ακούγεται ενθουσιασμένη. Είχε μεγάλο πρόβλημα η κυρία Πράκης και κιλών και συναισθημάτων. Και αυτό που λέμε η διατροφική ζώνη ρυθμίζει τα πάντα, στην κυρία Πράκης τα ρύθμισε. Δηλαδή, πέρασε με ευκολία αυτή την πύλη του να μην αισθάνεται την ανάγκη να φάει γλυκά, να φάει μακαρόνια, να φάει το έλα να δεις. Καλύτερα. Ναι. Όλοι όσοι συμμετέχουν στο Extreme Makeover, όλοι πηγαίνουν καλά. Πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί η κατάθλιψη, κύριε Δρακόπουλε, είναι η μάστιγα της εποχής πλέον. Όπως και η γαστρίτιδα. Και όχι μόνο. Πρόσεξε. Και όπως και η γαστρίτιδα. Ο κόσμος νομίζει ότι θα πάει να πάρει ένα... φάρμακο. Ένα φάρμακο να ρυθμίσει τη σερωτονίνη και την ντοπαμίνη του, κυρίως σερωτονίνη του, αναστολή σερωτονίνης, όπως... Να μην πω τα ονόματα των φαρμάκων και κάνω διαφήμιση και θα λύσει το πρόβλημά του. Και το ένα φάρμακο θα γίνει 1,5 και το 1,5 θα γίνει 2 και το 2 θα γίνει 3 και κάποια στιγμή θα πει τι γίνεται εδώ. Εγώ πήγα να πάρω ένα φάρμακο θεραπεύσει την κατάθλιψή μου
Και τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είναι αυτό. Είναι διατροφικό το θέμα. Η τροφή μας, το φάρμακό μας. Πρέπει να έχει φλεγμονές ο εγκέφαλος για να πάθει κατάθλιψη. Πρέπει να έχει φλεγμονές ο εγκέφαλος για να πάθει Αλσχάιμερ ή οποιοδήποτε άλλο νόσημα. Η διατροφική ζώνη, επειδή είναι αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα, θεραπεύει τις φλεγμονές στον εγκέφαλο μαζί με το ωμέγα 3, το μοριακό σαπεσταγμένο. Κύριε Δρακόπουλε, πριν περάσουμε στη γαστρίτιδα, γιατί είναι μια άλλη μάστιγα που τυρανάει τον κόσμο σήμερα, μια από τις ιδιαιτερότητες της διατροφικής ζώνης είναι η λιπομέτρηση. Ότι όποιος θέλει να ακολουθήσει το πρόγραμμα της διατροφικής ζώνης θα πρέπει να λιπομετρηθεί για να βγουν οι ακριβείς ποσότητες πρωτεΐνης, υδατάνθρακα και λίπους. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί γίνεται αυτό? Να εξηγήσω τα μυστικά μου, έτσι? Δεν πρέπει. Εμπάστε, θα τα εξηγήσω και ας τα χρησιμοποιήσει για το καλό του κόσμου όποιος θέλει. Όποιος θέλει ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ας είναι όμως για καλό του κόσμου. Καταρχάς, παίρνουμε το σωματικό βάρος. Παίρνουμε το σωματικό βάρος και κάνουμε τη λιπομέτρηση. Βγάζουμε τόσα κιλά λίπος και τόσα κιλά μυϊκό ιστό. Ο μυϊκός ιστός είναι οστά, όργανα, μυς και οτιδήποτε εκτός άλυπη μυϊκή μάζα λέγεται. Και παίρνουμε και το λίπος. Η άλυπη μυϊκή μάζα είναι αυτή που θέλει τροφή. Παίρνουμε λοιπόν το μυϊκό ιστό, που είναι, είπαμε, όλη η άλυπη μυϊκή μάζα του σώματος. Παίρνουμε και τη δραστηριότητα, τα ενώνουμε και βγάζουμε την ποσότητα διατροφής που θέλει κάποιος καθημερινάς. Όχι θερμιδικά, την ποσότητα διατροφής. Πόσες υδατάνθρακες θέλει, πόσες πρωτεΐνες και πόσες λίπος καθημερινώς. Και όσο και οι ίδιοι να είμαστε, τόσο διαφορετικοί είμαστε, κύριε Δρακόπουλο. Κάθε άνθρωπος έχει συγκεκριμένα γραμμάρια. Διαφορετικά δουλεύουν τα ένζημά του. Διαφορετικά δουλεύει το DNA του. Διαφορετικά δουλεύει ο εγκεφαλός του. Διαφορετικές καύσεις κάνει. Διαφορετικές ορμονικές ρυθμίσεις έχουμε. Όλα είναι διαφορετικά. Με τη γαστρίτιδα τι κάνουμε, κύριε Δρακόπουλε? Πολλοί κόσμοι τυρανιάται με τη γαστρίτιδα. Κοίταξε, έχω φέρει επίσης ένα βίντεο από την Κύπρο, από το κρατικό κανάλι το ΡΙΚ. Για να το δούμε. Κάνανε λοιπόν εκπομπή, φέρανε και κάποιο γιατρό και είπανε τι γίνεται με τη γαστρίτιδα και πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε. Και βγήκε ένας τηλεθεατής, τον οποίο δεν ξέρω, και μίλησε για τη γαστρίτιδα. Για να τους ακούσουμε λοιπόν. Είναι από το κρατικό κανάλι της Κύπρου το ΡΙΚ. Πολύ, πάμε στην επόμενη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Πολύ, πάμε στην επόμενη μας τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Εγώ θα ήθελα να σας πω, όλα τα προβλήματα αυτά τα έχω, τα είχα ακόμα, και έχω και προβλήματα με το παντρό μου έντερο, με σπαστική κολίτιδα. Από τον καιρό όμως το κάνω τη δίαιτα, όχι τη δίαιτα, τη διατροφή του κ. Δραγόπουλου, θα σας πω ότι δεν φοράω καθόλου. Τώρα τι να σας πω. Είμαι μια χαρά. Να σας πούμε συγχαρητήρια, δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Είναι λοιπόν παράδειγμα ότι όταν ακολουθούμε τις συμβουλές, αφήνουμε πίσω τα προβλήματα. Πολύ, πάμε στην επόμενη μας τηλεφωνική. Ωραία. Πολύ λοιπόν, ωραία. Άρα βοηθάει και τη γαστρίτιδα, κύριε Δρακόπουλε, η διατροφική κοίταξε, ζώνη, όπως και πολύ σοβαρές άλλες. Επειδή όμως, έχουμε υποσχεθεί Hollywood ναι, και διατροφική ζώνη, έτσι, να αφήσουμε λίγο τις ασθένειες, να ξαναπούμε μετά τις ασθένειες. Για να μην το πω. Μία κουβέντα θέλω να πω. Η κακή διατροφή κάνει τοξικό λίπος. Τοξικό λίπος είναι φλεγμονές. Κρυφές. Ενεργοποίηση γονιδίων. Και μετά κάνουμε χρόνιες ασθένειες. Κακών γονιδίων. Φυσικά κακό. Λοιπόν, πάμε προς τα πίσω τώρα. Έρχεται η διατροφική ζώνη. Η διατροφική ζώνη λοιπόν θεραπεύεται το τοξικό λίπος. Αφού δεν έχουμε τοξικό λίπος, δεν έχουμε φλεγμονές. Αφού δεν έχουμε φλεγμονές, απενεργοποιείται το γονίδιο το οποίο μας έκανε το χρόνιο νόσημα. Και τι γίνεται στο τέλος? Δεν έχουμε σύμπτωμα. Δεν έχουμε ασθένεια. Καλή γραμμα σώματα. Απλά λέμε, καλή γραμμα σώματα. Γεμάτα υγεία και ομορφία και ευεξία. Πάμε λίγο στο Hollywood, κύριε Δρακόπουλε, να σταματήσουμε με τις ασθένειες. Κάτι όμορφο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το Hollywood. Και όχι μόνο θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το Hollywood. Θα μιλήσουμε καταρχάς και για μερικούς ελάχιστους αθλητές που κάνουν διατροφική ζώνη παγκοσμίως. Και μάλιστα παίρνουν Ολυμπιακά μετάλλια και είναι πρωταθλητές. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τώρα την κάρτα, παρακαλώ. Αυτά όλα που θα πω θα τα βρείτε στο www.zone.com.gr. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Όλοι ξέρουμε τον Καρλ Λουίς, τον Ολυμπιονίκη. Ο Καρλ Λουίς λοιπόν σήμερα κάνει διατροφική ζώνη. Μπείτε στα www.zone.com.gr. Εμπάσχετος, .com.gr, όπως θέλετε, ακούστε το,
και θα δείτε ότι ο Κάρλ Λούις κάνει διατροφική ζώνη και θα μπείτε στη διεύθυνση του διαδικτύου που δείχνει ότι ο Κάρλ Λούις κάνει διατροφική ζώνη. Συνεχίζουμε. Η Βαλεντίνα Βεζάλη είναι Ολυμπιονίκης της Ξηφασκίας. Και για την ακρίβεια, εδώ είμαι εγώ με τη Βαλεντίνα Βεζάλη. Στην Ιταλία. Κάνει φίλη μου διατροφική ζώνη. Η Τζένι Τόμψον, Ολυμπιονίκης κολύμβησης. Για να ακούσουμε, έγινε η πιο παρασημοφορημένη Αμερικανίδα αθλήτρια. Ντάρα Τόρες, Ολυμπιονίκης, διατροφική ζώνη. Εδώ η Ντάρα Τόρες, τώρα είναι τα πιο ακριβοπληρωμένα μανεκίν της Αμερικής. Κοίταξε, εδώ είναι σε ηλικία 40 ετών. Μάλιστα. Έτσι, διατροφική ζώνη. Ορίστε. Όταν έκανε κολύμβηση. Απίστευτα σώματα. Και εδώ λέει τα μετάλλια που κέρδισε. Και στο Πεκίνο ακόμα. Στην Ελλάδα έχουμε τον Κούρο. Εδώ είναι ο Ντίν Καρνέζης ο Αμερικάνος. Ποιος είναι ο Ντίν Καρνέζης? Κοίταξε ποιος είναι ο Ντίν Καρνέζης. Το 2006 έτρεξε 50 μαραθωνίους σε 50 πολιτείες. Κάθε μέρα έτρεχε ένα μαραθώνιο. Και το ρεκόρ του είναι 5 μαραθώνιοι μαζί. 2011 χιλιόμετρα. Λέει ο ίδιος πόσο έχει ωφεληθεί από τη διατροφική ζώνη. Πιστά όμως, το γράφουν όλοι. Πιστά. Σταματάμε τώρα εδώ Βανέσα και ξεκινάμε πράγματι τους αστέρες του Hollywood, φίλοι μου. Δεν θα τους δείξουμε όλους, θα δείξουμε και το βίντεο των αστέρων του Hollywood. Εδώ είναι η Miss Αμερική το 1996, ηθοποιός μοντέλο. Πιο αργά να το πω. Εδώ είναι η Σύνθη Μαργκόλης, ηθοποιός. Εδώ είναι φωτογραφία στο Playboy της Ιδίας, κάνει διατροφική ζώνη. Εδώ είναι η star του Baywatch, κάνει διατροφική ζώνη, Αντζελίνα Μπρίτζες. Είπαμε σήμερα θα μιλήσουμε για ευεξία. Courtney Love. Την ξέρεις έτσι? Ναι. Μπράβο. Θα μιλήσουμε σήμερα για ευεξία και θα δείξουμε ωραία σώματα χωρίς ασθένειες. Οι οποίες δεν είναι και μικρές, δεν είναι νέες γυναίκες. 45 χρόνια, 50 χρόνια, 55 χρόνια γυναίκες. 45. Βέβαια. Μια χαρά. Κοίτα πώς διατηρούνται. Έμπαινε στο... τα περνάω γρήγορα τα δύο κόσμια, γιατί έχω πάρα πολλούς ηθοποιούς που κάνουν διατροφική ζώνη. Αυτή την ξέρουμε από το ESI, ε? Mm-hmm. Δείχνουμε τώρα τους αστέρες του Hollywood και ποιοι κάνουν διατροφική ζώνη. Miss USA 1970. Τώρα αυτή η γυναίκα πόσο χρόνο είναι? Αυτή η γυναίκα, ναι, πέστε μας πόσο χρόνο είναι, κύριε Δρακόπουλε. Πιστεύεις τα 60. Περνάτε τα λίγο πιο αργά για να τα απολαμβάνουμε. Τα περνάω πιο αργά. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ θα σταματήσουμε στη Τζάνετ Τζάκσον. Η οποία ήταν χοντρούλα η Τζάνετ Τζάκσον. Ήταν πάρα πολύ χοντρή. Η κάμερα σε εμάς. Να δείξουμε τώρα το βίντεο με τους αστέρες του Hollywood. Πάμε να δείξουμε τώρα το βίντεο με τους αστέρες του Hollywood. Έτσι, μπράβο. Όπως το έδειξε το Μακεδονία TV. It's the middle of the night, and a van is making suspicious deliveries to some of the poshest residences in Manhattan. The driver drops off a black bag with a phony name on the label. Then he picks up an identical bag, which is empty. Oh, okay. What's going down here? And who was the recipient of the mystery bag? This is a real big celebrity, but I can't tell you who it is. Looks like a high-class drug operation. But this is actually one of the latest secrets of how the rich and famous stay young.
contents of the bags are gourmet meals, nutritionally balanced and made to order. Comes in the middle of the night with a little black cooler bag, which is ice packed and it's air sealed. It's fresh with your food. Three gourmet meals, two delicious snacks. Welcome to the Zone Diet, the trendiest way for health-conscious celebrities to eat. The company offering the service is Zone Perfect Fresh Food Delivery of Long Island, New York. Its founder, Ed Fasana. We have quite a few celebrities, a lot of them that we can't actually name because they prefer their anonymity. Anonymity over food? If you think celebrities have everything handed to them on a silver platter, well, you're not far off. But we did find one star who owns up to being his own dieter. Former Baywatch beauty, Angelica Bridges. And she's... When Angelica worked on Baywatch, maintaining a perfect body was part of her contract. That's where the Zone comes into play. You can get it at 5 o'clock in the morning, so you have your food right there. Before you leave for work, there's no excuse. It's more than convenient. It's a lifesaver. That's why Bridges isn't the only celebrity who swears by the Zone. Bernadette Peters has supposedly not missed a meal in a year. She's, you know, religiously on it, as well as Matt Dillon and Cyndi Lauper. We have what we call our lifers. They never miss a day. They're doing it day in and day out. A daily Zone diet consists of 30% protein, 30% fat, and 40% carbs. Every star is different, and in the world of deluxe dieting, one size definitely does not fit all. Someone will actually come to your home. They do a fat testing. You know, they just see how much your body fat is, as well as your weight. And then they ask you a series of questions. They want to see how physically active you are, because that has, you know, that has an impact on how many meals a day you need. Someone like an athlete like Michael Jordan, or, you know, these Olympic athletes, and they're going to need maybe 6 or 7 meals a day. What's the cross street on that? 70th Street. All drop-offs are made under cloak of darkness, which celebrities in particular like. They usually go under a pseudoname of some sort so that people, I guess, in my organization don't know, and possibly other people from the outside. Hard to believe anyone would be this obsessed about their diet. But the service has done so well in New York, it's expanding into other cities, including L.A., the capital of celebrity weight loss. Among their Hollywood clients are Brad Pitt, Winona Ryder, and Cindy Crawford. The bigger the name, the greater the demand for a tiny waistline. Τα άκουσες και μόνη σου. Πολύ ωραία, κύριε Δρακόπουλε, όμως να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά να συνεχίσουμε με τους αστέρες του Hollywood που είναι πάρα πολύ εκθαμβωτικοί. Okay. Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο διαφημιστικά διαλύματα τώρα. Έχουμε κόσμο μας παρακολουθεί και πολλοί κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δρακόπουλε, δείχναμε τους υπέροχους στάρ του Hollywood και τη διατροφική ζώνη. Θα θέλατε να μας δείξετε μερικούς ακόμα? Ναι, θα συνεχίσουμε για μένα που δείξουμε από εδώ μερικούς ακόμα. Και μετά... Έχουμε και κάποιες τηλεφωνικές γραμμές να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα κάποιων τηλεθετών. Okay. Λοιπόν, σταματήσαμε στην αδερφή του Μάικλ Τζάκσον. Τζάνετ Τζάκσον. Συνεχίζουμε. Η Κάρμεν Ηλέκτρα που έπαιζε στο Baywatch. Τζένιφερ Γκάρνερ. Και αυτή είναι πολύ γνωστή ηθοποιός. Σούζαν Άντον. Η οποία το 69, ήταν... δηλαδή τώρα πόσο χρονών είναι? Τώρα πόσο χρονών είναι? 60. Ήταν κριτής στο show You Think You Can Dance στον Καναδά. Παραγωγός στην τηλεόραση. Για να πούμε τώρα στους πιο γνωστούς ηθοποιούς. Και αυτή η πολύ γνωστή ηθοποιός. Τζένιφερ Άνιστον. Μπήκαμε τώρα. Δική μας αυτή. Δική μας. Το ένα είναι στο εξωτερικό, το άλλο στην Ελλάδα που λέει ότι κάνει διατροφική ζώνη. Η Τζένιφερ Άνιστον από το 1999. Γι' αυτό εδώ και βραβεύτηκε... αδυνάτησε, γιατί ήταν χοντρούλη και εκείνος. Βεβαίως.
για το καλύτερο σώμα της παραλίας. Βραβεύτηκε και έγινε οξέφυλλο στο περιοδικό. Tom Cruise, διατροφική ζώνη. Brad Pitt, διατροφική ζώνη. Να συνεχίσω. Bill Crosby, διατροφική ζώνη. Τώρα πλέον αυτή, Ben Stiller. Όλοι αυτοί είναι γνωστοί ηθοποιοί. Και αυτή είναι πολύ γνωστή. Εδώ είναι στο κόκκινο χαλί του Hollywood. Demi Moore. Α, από τις θείας Σώτης διατροφικής ζώνης. Demi Moore. Εδώ είναι στο περιοδικό OK που λέει ότι η Demi Moore ξοδεύει για τη διατροφή της 12.600 ευρώ το χρόνο. Για τη διατροφή της, για τη διατροφική ζώνη. Madonna, διατροφική ζώνη. Jennifer Lopez, διατροφική ζώνη. Και Jessica Simpson, διατροφική ζώνη. Sarah Michelle, διατροφική ζώνη. Cynthia Crawford. Και μάλιστα η Cynthia Crawford είναι στο συμβούλιο, στο Inflammation Research Foundation του Barry Sears. Τόσο πολύ έχει πιστέψει τη διατροφική ζώνη. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Του ξέρουμε λοιπόν όλους αυτούς. Και να μην συνεχίσουμε τώρα και πρίζουμε τον κόσμο και να σου δείξω μόνο τον τελευταίο, ο οποίος είναι, παρακαλώ πολύ, ο Μπιλ Κλίντον. Κάνει διατροφική ζώνη. Όλα αυτά, φίλοι μου, θα τα βρείτε στο www.zone.com.gr. Πολύ ωραία. Μα γι' αυτό, κύριε Δρακόπουλε, και στην έναρξη της εκπομπής... Πολλά έχουμε να δείξουμε ακόμα, είπαμε, αλλά αυτά φτάνουν. Είπαμε ότι όλες οι μελέτες που γίνονται σε διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο καταλήγουν και επιβεβαιώνουν τη διατροφική ζώνη. Γι' αυτό και όλη αυτή η στάρ του Hollywood που, όπως και να το κάνουμε, για το καλλίγραμμο κορμί τους πληρώνονται και για το ωραίο τους πρόσωπο, κύριε Δρακόπουλε, πρέπει να τα προσέχουν και τα δύο. Γι' αυτό ακολουθούν και τη διατροφική ζώνη. Όμως, είχαμε μια τηλεφωνική γραμμή, κύριε Δρακόπουλε, και μια κυρία, η κυρία Μαρία, για να την ευχαριστούμε και για τα καλά της λόγια. Ρωτάει για την ελκώδη κολίτιδα και πώς μπορεί να βοηθηθεί από τη διατροφική ζώνη. Έχουμε να δείξουμε βίντεο με την ελκώδη κολίτιδα, αν προλάβουμε. Η ελκώδης κολίτιδα, φίλοι μου, είναι η φλεγμονή στον εταιρικό σωλήνα μας. Κάνοντας διατροφική ζώνη, θα μας το πει και η ίδια σε λίγο, και παίρνοντας και ωμέγα 3, θεράπευσε 100% την ελκώδη κολίτιδα της. Έτσι, είναι αυτοάνωσο νόσημα η ελκώδης κολίτιδα. Α, είναι αυτοάνωσο νόσημα. Βέβαια, βέβαια αυτοάνωσο νόσημα. Όπως και η ψωρίαση. Ναι, όπως και η αρθρίτιδα. Και όπως και το άσθμα. Και όπως και ο αυτοάνωσος θυροειδής. Ναι. Όχι απλώς ο θυροειδής. Έχουμε χαμηλό υψηλό TSH. Υπό και υπερθυροειδισμό. Μάλιστα. Έχουμε και άλλες γραμμές, κύριε Δρακόπουλε. Ναι. Ο κύριος Κώστας ρωτάει για τα ωμέγα 3 και ποια ωμέγα 3 να παίρνει. Έδωσα το site μου, το www.zone.com.gr, και θα βρείτε ακριβώς ποια ωμέγα 3 θα πάρετε. Τα σούπερ μοριακά αποσταγμένα ωμέγα 3. Έχει διατροφική ζώνη σούπερ μοριακά αποσταγμένα ωμέγα 3. Δεν έχουν μέσα τοξίνες. Όπως διοξίνες, όπως πολυχλωριωμένα διφινίλια. Οπότε είναι μοριακώς απεσταγμένα. Απεσταγμένα, καθαρά, φιλτραρισμένα, λοιπόν, δεν έχουν τα σκουπίδια του ωκεανού. Τώρα... Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές εκτενέστερα για τα ωμέγα 3. Μπορεί να δουν όσοι... Υπάρχει στο www.zone.com.gr όλα μας τα βίντεο που έχουμε κάνει στο Κόντρα και μπορείτε να τα δείτε. Και έχουμε αφιερώσει πολλές εκπομπές για τα ωμέγα 3 και έχουμε βγάλει και καθηγητή από το Harvard να μιλήσει για τα ωμέγα 3. Τώρα μπορείτε θα ήθελα... να μπείτε στο διαδίκτυο και να τα δείτε. Τώρα θα ήθελα να δούμε, ναι, ναι, μια κυρία πόσα κιλά έχασε, η οποία... να ακούσουμε τη μαρτυρία της. Για πάμε στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Ιδίως, αυτό μας ενδιαφέρει. Συγγνώμη, αυτό όμως δεν είναι ψωμί, αυτό είναι διατροφική ζώνη. Διαφορετικό. Αυτό είναι διατροφική ζώνη. Ξέρετε ποιαν θα ήθελα πολύ να φιλοξενήσουμε εδώ και να την δούμε την επόμενη φορά που θα βρισκόσαστε? Την κυρία Ελένη. Θυμάστε μια κυρία που ήρθε πέρσι? Τη Γιακουμή. Που δεν μπορούσε να περπατήσει. Πρόπερση. Δεν μπορούσε να περπατήσει η κυρία. Περπατούσε η κυρία Γιακουμή, ναι. Περπατούσε όχι με πι, mm-hmm. αλλά δυσκολευόταν να περπατήσει με πι. Εξακολουθεί να κάνει τη ζωή. Είχε να περπατήσει, μόνο αυτό θα πω, 8 χρόνια, ναι.
Και φυσικά κάνει 100% τη ζώνη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Γιακουμή mm-hmm. έχει χάσει 60 κιλά λίπος. Περπατάει τώρα, έτσι. Φυσικά. Αν, είναι αυτό που σας λέω, ότι άμα περάσεις... κιλά λίπος, άμα τη δεις, θα δούμε ναι. λοιπόν πριν ναι. και θα δούμε και μετά, δεν την αγνοήσεις. Άμα φτάσεις να εφαρμόσεις την φόρμουλα, δεν σου είναι τίποτα να ακολουθήσεις την συγκεκριμένη διατροφή. Ίσα ίσα, αισθάνεσαι όλο και πιο καλά, οπότε όλο και πιο πολύ θες να το κάνεις. Και δεν είναι μόνο ότι έχασε τα κιλά. Ναι. Τελευταίες εξετάσεις αίματος που είδε ο γιατρός, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Mm-hmm. Λέει, αυτές δεν είναι εξετάσεις για έναν άνθρωπο στα κιλά τα δικά σου. Δεν έχει καθόλου το ξύπνο. Την παρακολουθεί λοιπόν. Ο γιατρός. Δεν καμία βέβαια. Έχουμε την κυρία Γιακουμή. Την έχουμε. Την κυρία Γιακουμή. Να μας τα πει εκείνη. Κυρία Γιακουμή, καλό σας απόγευμα. Κυρία Γιακουμή, με ακούτε? Ναι, παρακαλώ, ναι. Κυρία Γιακουμή, Ελίτα είμαι. Καλό σας απόγευμα. Επίσης. Πώς πάμε, κυρία Γιακουμή? Έμαθα ότι πάτε καλά με την διατροφική ζώνη. Πολύ καλά πάω με την διατροφική ζώνη. Είμαι χαρούμενη, είμαι καλά. Εντάξει, επειδή έχω πάρα πολλά κιλά, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, να έρθει η ώρα μου. Πάτε καλά όμως. Χάσατε πάρα πολλά κιλά και προχωράτε από ό,τι μαθαίνω. Έχασα 60 κιλά. Ναι. Μου είπε ο κύριος Ραγκόπουλος ακόμα 30. Και μετά θα χρειαστούμε και ο κύριος Ζαβρίδη να μου προσφέρει να μου τα περάσει. Κύριος Ζαβρίδης χαμογελάει, είναι όλος καλοσύνη και σας περιμένει με σίγουρη. Έχει χάσει 60 κιλά. Η κυρία Γιακουμή είχε να περπατήσει 8 χρόνια. Μπράβο, πολύ ευχαριστώ. Αυτό είναι ωραία μηνύματα να τα ακούν οι τηλεθεατές μας. Επειδή, κύριε Δρακόπουλε, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλετε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές για τη διατροφική ζώνη, για τα τρόφιμα της διατροφικής ζώνης, μια που είναι και Πάσχα τώρα και πολλοί κόσμος νηστεύει και δεν ξέρει τι να φάει. Για κάτσε να πάμε στο επόμενο βίντεο να ακούσουμε συμβουλές για τη διατροφική ζώνη, παρακαλώ. Είναι φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού κατά την οποία οι ορμόνες ρυθμίζονται από την τροφή και το μοριακά αποσταγμένο ωμέγα 3 και συνεργάζονται μεταξύ τους για να θεραπεύσουν τις φλεγμονές και να μας οδηγήσουν σε άρεστη ψυχοπνευματικο-σωματική υγεία. Ακολουθούν ορισμένες διατροφικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στον στόχο σας πιο εύκολα. Πρέπει να βρείτε την ποσότητα διατροφής που σας αναλογεί, αφού ο καθένας από εσάς έχει την δική του ποσότητα διατροφής. Κάθε γεύμα πρέπει να είναι ισορροπημένο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη. Το πρώτο πιάτο του γεύματος πρέπει να είναι η πρωτεΐνη, το δεύτερο υδατάνθρακες, δηλαδή σαλάτα ή φρούτο, γιατί με την πρωτεΐνη διεγείρουμε την ορμόνη γλυκαγόνη, η οποία στέλνει γλυκόζη στον εγκέφαλο για πνευματική ευεξία. Προσπαθήστε να τρώτε 5 φορές την μέρα, 3 κύρια πιάτα και 2 πρόχειρα γεύματα. Το δεκατιανό και το απογευματινό, τα μικρά γεύματα της ζώνης, είναι πολύ σημαντικά για να σας διατηρήσουν στην διατροφική ζώνη όλη μέρα. Τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερο ψωμί, δημητριακά και αμυλούχα. Δεν πρέπει να περάσουν περισσότερες από 5 ώρες μετά το γεύμα σας χωρίς να φάτε σνακ ή 2 με 3 ώρες μετά τον σνακ χωρίς να φάτε γεύμα, άσχετα αν πεινάτε ή όχι. Το σώμα έχει βασικές απαιτήσεις σε γλυκόζη, γι' αυτό πρέπει να τρώτε τακτικά γεύματα. Πίνετε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό τη μέρα, 1 ή 2 ποτήρια. Πολύ ωραία, κύριε Δρακόπουλε. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ώρα, συνέχεια στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε. Τι θα θέλατε, δώστε μια συμβουλή στους τηλεθεατές μας. Η μεγάλη συμβουλή είναι η εξής που δεν την καταλαβαίνει κανένας. Είπε ο Ιπποκράτης, το φαγητό είναι το φάρμακό μας και το φάρμακό μας είναι το φαγητό μας. Έρχεται ο Μπαρισίρς και λέει ακριβώς το ίδιο με λίγο διαφορετικά λόγια. Το φαγητό είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το παίρνουμε σε σωστές δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Μα και ο Μπάρις Σίρας αναφέρθηκε στον Ιπποκράτη. Πάντα αναφέρεται στον Ιπποκράτη. Τιμώντας λοιπόν, τον βέβαια, μόνο εμείς δεν τον τιμάμε τον Ιπποκράτη μας. Πριν από 2.500 χρόνια ο Ιπποκράτης είπε ακριβώς αυτό που λέει ο Μπάρις Σίρας. Η τροφή μας, το φάρμακό μας και το φάρμακό μας η τροφή μας. Έτσι. Η διατροφή μας είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το παίρνουμε σε σωστές δόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό είναι το μήνυμα το τελευταίο. Και είπανε επίσης οι πρόγονοί μας, νους υγιής εν σώματι υγιή. Αλλά όταν έχουμε σωστή διατροφή σκεφτόμαστε και καλύτερα. Όταν έχουμε σωστή διατροφή δεν έχουμε ασθένειες και αφού δεν έχουμε ασθένειες το πνεύμα μας είναι σε ευεξία. Και έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους εξωγενείς παράγοντες
Καλύτερα. Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος επίσης ότι η τροφή μας δημιουργεί φλεγμονές. Η τροφή μας δημιουργεί χρόνια νοσήματα. Η τροφή μας δημιουργεί χρόνια συμπτώματα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα αντιφλεγμονώδες διατροφικό πρόγραμμα, όπως είναι η διατροφική ζώνη. Και επίσης, αυτή η ομάδα των ανθρώπων, όπως είδαμε, η ομάδα του Hollywood, απαγορεύεται να γεράσουν, απαγορεύεται να παχύνουν, απαγορεύεται να αρρωστήσουν, γιατί έτσι χάσανε τα πάντα στη ζωή τους. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Από εμάς εδώ στο Οικοζήνη σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο Κόντρα. Καλό σας βράδυ.